Εμπειρία τα τελευταία χρόνια στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής μας έδειξε ότι πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει την ύπαρξη της πρόνοιας του Δήμου Χανίων καθώς και των παροχών της, των πολύ βασικών και όχι μόνο. Θεωρούμε λοιπόν ότι με αυτό το φυλάδιο που δημιουργήσαμε ερχόμαστε να γνωρίσουμε στον κόσμο και στις ευπαθείς ομάδες των συνδημοτών μας κάποια πράγματα τα οποία θα τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμα έως και απαραίτητα. Απευθυνόμαστε λοιπόν με αυτό το φυλάδιο στους άστεγους, στους άπορους, στις οικογένειες, στα άτομα με ειδικές ανάγκες, στους Ρωμά, στους πρόσφυγες, γενικότερα θα έλεγα σε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού εδώ της πόλης μας, για το τι μπορεί να του παράσχει η πρόνοια του Δήμου Χανίων. Υπάρχουν τηλέφωνα και υπαροχές σε αυτό το φυλάδιο που πολύ εύκολα κανείς μπορεί να γνωρίσει και να επικοινωνήσει μαζί μας, ώστε να δει τι δικαιούται. Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία σε σχέση με το πόσοι συνάνθρωποι μας για τη χρονιά που έφυγε κατέφυγαν στην πρόνοια και στις υπηρεσίες πρόνοιας του Δήμου Χανίων? Δυστυχώς θα πρέπει να πούμε ότι συνεχώς ο αριθμός αυξάνεται και αυτό το βλέπουμε από την πληθώρα του κόσμου που προσέρχεται στην πρόνοια καθημερινά. Επίσης, αυτές τις μέρες που είμαστε στη διαδικασία ένταξης στο κοινωνικό παντοπολείο νέων ειδήσεων, βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί σημαντικά επίσης ο αριθμός με ένα ποσοστό 75% να είναι χανιώτες. Ενώ πολλοί πιστεύουν ότι είναι αλλοδαποί από άλλες χώρες άνθρωποι. Αυτό κρούει, ας πούμε, και σε εμάς σαν πρόνοια των Πόδωνα, ότι υπάρχει πρόβλημα και έτσι χρειάζεται περισσότερο να αυξήσουμε τη μέρημνα, τις δράσεις, τις παροχές του τμήματος. Συνολικά θα μπορούσαμε να δούμε ένα ποσοστό αύξησης από πέρυσι μέχρι φέτος των ανθρώπων που έχουν καταφύγει στην υπηρεσία? Δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν θα είναι σίγουρο. Επιτρέψτε μου να σας πω σε κάποια επόμενη συνάντηση με στατιστικά τι γίνεται ακριβώς. Έχουν